Συμφωνία Ελλάδας-Ινδονησίας. Είναι μια συμφωνία η οποία περιέχει ουσιαστικούς όρους που διαμορφώνουν αυτή τη σχέση. Είναι μια συμφωνία για οικονομική συνεργασία που κατά τη γνώμη μας εκφράζει και τη γνωστή και διακαή επιδίωξη της ελληνικής τάξης για την αναβάθμιση και διεθνή επέκταση του πεδίου δράσης της. Αυτές είναι οι στοχεύσεις που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί με απόλυτα συνέπεια, όπως και σε άλλους φυσικά τομείς. Η συμφωνία αυτή υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων και την επιδιωκόμενη από αυτούς με κάθε τρόπο αύξηση της κερδοφορίας τους και συνεπώς δεν έχει καμιά σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα και τις ανάγκες. Αυτό ακριβώς το στοιχείο αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Παράλληλα όμως θέλουμε να επισημάνουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, η συζητούμενη συμφωνία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη δημιουργία του εδάφους αλλά και ως μέσον επίσπευσης των διαδικασιών προώθησης της λεγόμενης Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ινδονησία που βρίσκεται από το 2016 σε διαβουλεύσεις. Ο στόχος αυτός προωθεί τις ευρωενωσιακές επιδιώξεις στην περιοχή της Ασίας όπου είναι γνωστόν ότι μένεται σκληρός ανταγωνισμός. Άλλωστε, η Κομισιόν θεωρεί αυτές τις συμφωνίες των κρατών μελών της ως εργαλεία μέσω των οποίων θα οδηγηθεί σε συνολική συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ΑΣΕΑΝ στο άμεσο μέλλον. Δεύτερο ζήτημα. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ινδονησίας περιέχει και άλλες γεωπολιτικές στοχεύσεις. Αυτές αφορούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας. Και αυτός είναι ένας ανταγωνισμός που για τη συγκεκριμένη περιοχή πηγάζει από τη σχεδιαζόμενη προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στην Ινδονησία και την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτή την βάση και με βασικό κριτήριο ότι η Συμφωνία Ελλάδας-Ινδονησίας δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά χρησιμοποιείται ως ένα ακόμα βήμα εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψηφίζει. Για την κύρωση τώρα της Συμφωνίας για το Διεθνές Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής Καραϊβικής ΛΑΚ. Το συγκεκριμένο ίδρυμα συνιστά ένα εργαλείο προώθησης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Η σχέση αυτή εκφράζεται από την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΛΑΚ που αφορά τόσο τους τομείς της οικονομίας όσο και τις πολιτικές σχέσεις καθώς και τους άλλους τομείς σχετικά με τη μετανάστευση, τον πολιτισμό και άλλα. Η εταιρική αυτή σχέση αποτελεί προσπάθεια των ευρωπαϊκών μονοπωλίων να προωθήσουν τις θέσεις τους σε μια περιοχή που είναι έντονη η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται και αντίστοιχες προσπάθειες διείσδυσης της Κίνας. Οι σχέσεις λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΑΚ προωθούν την κοινή αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική που οξύνει την ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, μετατρέποντας σε εμπόρευμα την υγεία, την παιδεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τον πολιτισμό, την κοινωνική ασφάλεια, την ενέργεια και το νερό. Εκείνο που επιδιώκει κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διεύρυνση των αγορών για τους μεγάλους ομίλους. Η διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αγορές δημόσιων προμηθειών, των οποίων επιδιώκει το άνοιγμα της εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντων με μειωμένους δασμούς, σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών σε γεωργικά προϊόντα των χωρών της ΛΑΚ. Η Λατινική Αμερική μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται σε ένα πεδίο όξυνσης των ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρωσία και την Κίνα. Βέβαια, μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο αναδυόμενος ρόλος της Βραζιλίας. Οι λαοί δεν έχουν τίποτε θετικό να περιμένουν από αυτού του είδους τις σχέσεις που βασίζονται στα συμφέροντα των μονοπωλίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αναγκαία προϋπρόθεση την ένταση της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης των βιοπαλλεστών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Το ΚΚΕ καταψηφίζει και αυτή τη συμφωνία. Τρίτη σύμβαση
η κύρωση του παραρτήματος 15 της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών. Με την κύρωση αυτής της σύμβασης, η κυβέρνηση προχωρά στην παραχώρηση σειράς προνομίων από το ελληνικό κράτος προς εκπροσώπους. Δύο λεπτά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Παραχώρηση σειράς προνομίων από το ελληνικό κράτος προς εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Είναι μια κύρωση η οποία πραγματικά περιέχει πολύ σημαντικούς όρους. Η εφαρμογή αυτών των προνομίων επεκτείνεται μάλιστα στους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές και στους εμπειρογνώμονες που επιρρητούν σε επιτροπές αυτού του οργανισμού. Πρόκειται για διευκολύνσεις οικονομικές, για ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κατάσχεση αποσκευών, ετεροδικία και άλλα. Στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους γίνεται μονάχα μια απλή αναφορά στην οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή που συζητάτε για την παροχή αυτών των διευκολύνσεων στους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συνειδητά αφήνετε στην άκρη την ανάγκη χιλιάδων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων για ουσιαστικά μέτρα στήριξης, πολλοί από τους οποίους αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα κόντρα στα συνεχή αντιλαϊκά μέτρα με τα οποία ολοένα έρχονται αντιμέτωποι. Ιδιαίτερα μάλιστα έχουν πληγεί και οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, που τους αφορά άμεσα το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και για τους οποίους φυσικά προβλέπεται μόνο ψίχουλα για όσους κι αν τα πάρουν κι αυτά. Από κοντά βέβαια και χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροεπαγγελματίες, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης, που έμειναν παντελώς απροστάτευτοι μέσα στην πανδημία και τα συνεχόμενα και επιλεκτικά lockdown. Και σήμερα υποχρεούνται σε απόδοση ποσών για πνευματικά δικαιώματα σε συνθήκες έντονης πίεσης από τις διάφορες εταιρείες που εισπράττουν, μα ακόμα πιο θολό το τι και πώς αποδίδεται στους πραγματικούς δημιουργούς. Με πάρα πολλά περιστατικά αγωγών, εξοδίκων που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Αντί λοιπόν και η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, να μοιράζεται προνόμια και ασυλίες εκπροσώπους των συμφερόντων των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με το λογαριασμό να τον πληρώνει για μια φορά ακόμα ο λαός μέσα από τον προϋπολογισμό, να πάρετε άμεσα μέτρα προστασίας όχι μόνο των εργαζομένων, που η πνευματική τους ιδιοκτησία και δημιουργία αποτελεί χρυσό πεδίο κερδοφορίας για αυτούς τους ομίλους, αλλά και για τις χιλιάδες των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών που υφίστανται ένα πολλαπλό κυνήγι από τους διάφορους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και αυτή τη σύμβαση. Τέταρτη και τελευταία, η κύρωση της συμφωνίας για την συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Με τη συμφωνία αυτή, η Κροατία γίνεται συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστόν ότι κάθε κράτο μέλος υποχρεούται να υποβάλει ένταξη στον ΕΟΧ. Η σημερινή δηλαδή διαδικασία είναι μια καθαρά τυπική διαδικασία. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας. Πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών παραπάνω χωρών. Ταυτόχρονα, μια σειρά κανονισμοί και ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται και στις χώρες αυτές έπειτα από συμφωνίες και ρυθμίσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1994 και το όργανο που είναι επιφωτισμένο με την εφαρμογή της είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΟΧ. Εξυπηρετεί τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς ομίλους που επιδιώκουν να υποφεληθούν από τις λεγόμενες ελευθερίες κίνησης και κοινές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου και ταυτόχρονα όλες εκείνες τις αντιλαϊκές και αντεργατικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσαρμογή τους στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την στήριξη φυσικά των μονοπωλίων. Η συμφωνία αυτή είναι σε βάρος των λαών των χωρών που συμμετέχουν.
η διευκόλυνση των επενδύσεων, των ομίλων, της κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών, αλλά και εργαζομένων, χωρίς δασμολογικούς και άλλους περιορισμούς, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ή κοινές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν τα παραπάνω, εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο και την κερδοφορία του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων, επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είμαστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη συμφωνία, όπως και ενάντια στην ένταξη της Κροατίας, όπως και κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διακρατική αυτή υπεριαλιστική ένωση του κεφαλαίου. Ήδη ο λαός της Κροατίας, όπως και των άλλων λαών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών της και των αστικών κυβερνήσεών τους σε βάρος τους. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, και θα πω ένα λόγο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και συγκρούσεις είναι αυτές που αιματοκύλησαν τους λαούς τους. Επέβαλαν αλλαγές συνόρων, σχηματισμό προτεκτοράτων κτλ. Με πρωταγωνιστές πάντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πολιτική τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και η ενταξιακή διαδικασία που προωθεί στις χώρες της περιοχής με στόχο να αντιμετωπίσει την επίδραση ανταγωνιστικών δυνάμεων όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εγκυμονεί νέους κινδύνους και πολεμικές περιπέτειες για τους λαούς αυτής της περιοχής. Μόνο η απελευθέρωση των λαών από τις ευρωενωσιακές αλυσίδες και τον ευρωατλαντισμό με την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια μπορεί να εξυπηρετήσει τις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, τη φιλία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κατά συνέπεια, καταψηφίζουμε και αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.